Ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί μου, ήδη ευρίσκεται στην πρώτη ευρωπαϊκή πόλη, εις πόλη επί ευρωπαϊκού εδάφους, εις τους Φιλίππους. Εκεί συνέβαινα περιστατικό. Ενώ επήγαιναν εις τον τόπο της προσευχής έξω από την πόλη, μία μαντευωμένη υπηρέτρια, δούλη, έβγαινε από το σπίτι της και φώναζε και έλεγε ότι αυτή είναι δούλη του Θεού του Υψίστου, οι οποίοι καταγγέλουν σε εσάς, έλεγε στους συμπατριώτες της, οδόν σωτηρίας. Αυτό συνέβαινε πολλές μέρες και διαπονηθής ο Παύλος, εκουράστηκε, ηγανάκτησε, εστράφει στα οπίσω και διατάσσει το πνεύμα, το ακάθαρτο να εξέλθει από την, τον άνθρωπον αυτόν, την κοπέλα αυτή, η οποία είχε πνεύμα πίθωνος, και απειλάγει η κοπέλα από την ώρα εκείνη, αλλά να λάβετε υπόψη σας ότι η κοπέλα αυτή παρήχε πολλήν εργασία, χρήματα αρκετά εις τα αφεντικά της, διότι ως μαντευωμένη προσέτρεχε όχι μόνο όλη η πόλη, αλλά και ίσως και από τα γύρω, τους γύρω τόπους, και αντιλαμβάνεστε εχρηματίζοντο. Όταν είδαν ότι η ελπής, η οικονομική εξέλιπε, εξεμάνησαν, εστράφησαν εναντίον των Αποστόλων, άρχισαν να κραυγάζουν μέσα στην πόλη, να ξεσηκώσουν τον όχλο, έτρεξαν οι άρχοντες να δουν τι συμβαίνει. Εκεί ελιντσάρισαν τον Απόστολο Παύλο και τον Απόστολο Σίλα, και τελικά αφού τους κατεξέσχισαν τα ρούχα, τους έδιραν ανηλαίως, τους έριξαν μέσα στην φυλακή. Ένα περιστατικό αναπάντεχο. Αλλά εν τη αυτή περίπτωση βλέπετε τι κάνει ο διάβολος. Ωστόσο, στη φυλακή που τους έριξαν, επήραν ειδική εντολή, επήρε ειδική εντολή ο αρχιδεσμόφυλαξ να τους θέσει εις την εσωτάτη φυλακή και τους εισφάλισε εις το ξύλο. Δηλαδή έβαλε τα πόδια τους μέσα σε ένα ξύλο, ως εξής ήταν το ξύλο αυτό, ας πούμε ένας κορμός δέντρου, όπως είναι στρόγγυλος, ήταν κομμένος σε μια χονδρή φέτα, κατόπιν ήταν κομμένος ο κορμός καθέτος, έγινε δύο ημικυκλία, άνοιγαν μία τρύπα στη μέση, ίσα να χωράει το καλάμι του ποδιού, έφασαν το πόδι εκεί και ξανάκλειναν τα ξύλα αυτά, εις τρόπον ώστε έβαζαν, βάζοντας δύο τέτοια στα πόδια του φυλακισμένου, να μην μπορεί να περπατήσει ή να περπατήσει με τα μεγίστης δυσκολίες. Εν τω μεταξύ δε έχοντας ο άνθρωπος στα πόδια του τα ξύλα αυτά, αισθάνεται πολύ άσχημα. Πάρα πολύ άσχημα. Ήταν ταυτοχρόνως όχι μόνο μία ασφάλεια, αλλά και πολύ βασανιστικό δια των κρατούμενων. Έτσι εισφάλισαν εις το ξύλο τους δύο Αποστόλους, τον Παύλον και τον Σίλαν. Κάπου τα μεσάνυχτα, που ησύχαζε η πόλη, ακούστηκαν ψαλμωδίες. Σηκώθηκε ο Παύλος και ο Σίλας, ξέχασαν τους πόνους των, ξέχασαν τη φυλακή των, ξέχασαν όλα. Αλήθεια, όταν η ψυχή είναι δεμένη με το Θεό, δεν βλέπει τι μπορεί να συμβαίνει επάνω στη γη. Και άρχισαν να υμνούν τον Θεό. Λέγει ο Απόστολος Παύλος σε μια του επιστολή, εάν κανείς λυπάται, ας προσεύχεται. Αν χαίρεται, ευθυμίτης, ψαλέτο, ας ψάλει. Αλλά εδώ τώρα τι ακριβώς συνέβαινε με τους δύο Αποστόλους οι οποίοι έψαλον? Ελιπόντο ή έχερον? Προφανώς έχερον, διότι αλλιώτικα μόνο θα προσήφχοντο, αλλά δεν θα έψαλον. Όλοι δε οι κρατούμενοι εξύπνησαν από την ωραιοτάτη και γλυκυτάτη ψαλμωδία των Αποστόλων και οι κροόντο οίκουον όλοι. Εκεί ξαφνικά έγινε ένας σεισμός, πολύ ισχυρός σεισμός, που συνετάραξε πραγματικά την φυλακή. Σεισμός όμως που ήταν μόνον τοπικός, μόνον στην φυλακή. Και τότε, όπως εκκινήθη ολόκληρη η φυλακή, άνοιξαν οι πόρτες και ελήθησαν και τα δεσμά. Πέσαν τα ξύλα από πάνω από τους φυλακισμένους, όλα ελήθησαν. Αν ήταν ένας σεισμός συνήθις, πώς θα φεύγαν τα ξύλα από τα πόδια που ήσαν εκεί δεμένα? Όλα λύθησαν.
Τότε ο αρχιδεσμοφύλαξ, όταν αντελήφθη ότι η φυλακή ήνυξε, τόσο πολύ ετρόμαξε ότι την άλλη μέρα θα δίνε λόγο στους άρχοντας της πόλεως ότι έφυγαν οι κρατούμενοι, ώστε την ώρα εκείνη τράβηξε ένα μαχαίρι να αυτοκτονήσει. Ήταν δε αξιέπαινος πράξης τότε η αυτοκτονία εις τους Ρωμαίους, και μάλιστα και σοφοί και στρατιωτικοί πολλάκις μεγάλοι άνδρες αυτοκτονούν και θεωρείται πράξης ηρωική. Έτσι ο αρχιδεσμοφύλαξ τράβηξε μαχαίρι να αυτοκτονήσει. Τον είδε ο Παύλος. Τον είδε. Διότι αυτός ήταν απ' έξω. Ο Παύλος ήταν μέσα, είτε υπό το φως της σελήνης, των αστέρων κλπ. Αντελήφθη λοιπόν την πράξη που πήγαινε να κάνει ο αρχιδεσμοφύλαξ και του βάζει μία φωνή και του λέγει: «Μηδέν πράξεις σε αυτό κακόν, άπαντες γάρες μεν ενθάδε. Μη κάνεις κακό στον εαυτόν σου. Είμαστε όλοι εδώ». Αυτή η θέση του Αποστόλου, «μηδέν πράξεις σε αυτό κακόν, μη κάνεις τίποτε το κακό στον εαυτό σου», βεβαίως αναφέρεται, αγαπητοί μου, σε μία συγκεκριμένη περίπτωση, αυτή που μπροστά του είχε ο Απόστολος, την περίπτωση της αυτοκτονίας, που σπέβδει να εμποδίσει τον άνθρωπο αυτόν να αυτοκτονήσει. Αλλά όμως δεν ξέρω εάν αντιλαμβάνεστε αυτήν την θέση του Παύλου, ότι συμπεριλαμβάνει ολόκληρον των απογορευτικών νόμων του Θεού. Πάνω ότι ο Θεός απαγορεύει, πάνω ότι ο Θεός δεν θέλει, εις ολόκληρο το λόγο του, εις τον Δεκάλογον και εις την Παλαιά Διαθήκη και εις την Καινή Διαθήκη, πάνω ότι απαγορεύει ο Θεός κατά αρνητικών τρόπων, συμπεριλαμβάνεται εις αυτόν τον λόγον του Αποστόλου Παύλου: μη κάνεις τίποτε κακό εις τον εαυτό σου. Πράγματι, αγαπητοί μου, μπορούμε να κάνουμε κακό εις τον εαυτό μας? Βεβαίως μπορούμε να κάνουμε κακό εις τον εαυτό μας. Μπορούν άλλοι να μας κάνουν κακό? Όχι. Καθόλου τίποτε? Όχι. Απολύτως τίποτε? Όχι. Ω, να το ξέραμε αυτό, ότι κανείς δεν δύναται να μας βλάψει. Κανείς, ούτε οι δαίμονες, λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας, ούτε ο κόσμος, κανείς. Μόνον εμείς μπορούμε να βλάψουμε τον εαυτό μας, ο καθένας μόνος. Επαναλαμβάνω, ούτε οι δαίμονες, ούτε οι άνθρωποι. Και αν με αδικήσουν, και αν οι άνθρωποι μου αφαιρέσουν την περιουσία μου, αν οι άνθρωποι μου φωνεύσουν προσφυλή μου πρόσωπα, αν οι άνθρωποι με κακοποιήσουν, με δείρουν, με φωνεύσουν ακόμη, δεν με αδικούν? Όχι. Ακούσατε τον λόγο του Κυρίου. Μη φοβηθείτε, λέγει Ματθαίος 10,26, μη φοβηθείτε από τον αποκτενόντον το σώμα, την ψυχήν μη δυναμένον αποκτείνε. Φοβήθητε δε μάλλον των δυνάμενων και ψυχήν και σώμα απολέσε εν γεέννη. Μη φοβηθείτε, λέγει. Μη φοβηθείτε εκείνους οι οποίοι σκοτώνουν το σώμα, την ψυχή δεν μπορούν. Ίσως θα διαμαρτυρηθούμε και θα υπούμε: «Μα Κύριε, ο άνθρωπος είναι και το σώμα και η ψυχή. Είναι ολόκληρη αυτή η ύπαρξη. Πώς λοιπόν μπορώ να πω ότι δεν με αδικεί όταν φτάσει ο άλλος στο τελευταίο σκαλοπάτι να με φωνεύσει? Δεν με αδικεί?» Όχι, λέγει ο Κύριος, μη φοβηθείτε. Γιατί? Μία τρίχα, λέγει, από το κεφάλι σας δεν θα χαθεί. Κύριε, ποια τρίχα δεν θα χαθεί από το κεφάλι μου, που με ξεμαλιάζουν οι άνθρωποι, με κακοποιούν και με κατακρεουργούν? Ποια τρίχα δεν θα χαθεί από το κεφάλι μου? Μία τρίχα από το κεφάλι σας δεν θα χαθεί. Μη φοβήστε. Θα τα πάρετε όλα στην Ανάσταση των νεκρών. Και την τελευταία τρίχα της κεφαλής σας
θα την πάρετε στην Ανάσταση των νεκρών. Μη φοβήστε λοιπόν. Να σας πω τι να φοβηθείτε. Εκείνον που μπορεί να σας βάλει στην γέναν του πυρός είναι ο Θεός. Αλλά ο Θεός πότε βάζει τους ανθρώπους στην γέναν του πυρός? Όταν ο άνθρωπος αμαρτήσει. Και πότε αμαρτάνει? Όταν θέλει αυτός να αμαρτήσει. Και όχι όταν λέμε με τόση ευκολία «ο διάβολος με έβαλε». Εάν εσύ δεν ήθελες, αδελφέ μου, ο διάβολος τίποτα δεν μπορεί να κάνει. Δεν δύναται να παραβιάσει την ελευθερία σου. Δεν δύναται, απλώς δημιουργεί τον πειρασμό. Αν εις τον πειρασμό, την δοκιμασία, πεις το όχι, τότε δεν αμαρτάνεις. Και δύνασαι, αδελφέ μου, να πεις το όχι στην αμαρτία, διότι αν ο άνθρωπος δεν είναι δύνατο να πει το όχι στην αμαρτία, τότε θα ήταν ανεφάρμοστο το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο θα ήταν μία ουτοπία. Αλλά για να είναι εφαρμόσιμο, σημαίνει ότι ούτε ο διάβολος μπορεί να μας κάνει να αμαρτήσουμε, ούτε ο κόσμος. Όταν λέμε ότι βγαίνουμε έξω και υπάρχουν πολλοί πειρασμοί, ναι, ούδης το αρνείται. Όταν λέμε ότι τα πάντα προκαλούν, ναι, ούδης το αρνείται. Αλλά και κανείς δεν δίνεται να αρνηθεί ότι δίνασαι, αδελφέ μου, να σταθείς σε οποιαδήποτε εποχή, σοδομική και γομορική εποχή, να σταθείς όρθιος. Γιατί, αν το θέλει. Μόνο λοιπόν εμείς αν βλάψουμε τον εαυτόν μας, τότε αγαπητοί μου βλαπτόμεθα πραγματικά, διότι τότε χάνουμε την αιώνια ζωή. Ώστε η αμαρτία βλάπτει. Βλάπτει η αμαρτία. Λέγει στο Δευτερονόμιο ο Θεός, πρόσεχε σε αυτό και φύλαξον την ψυχήν σου σφόδρα. Πρόσεχε τον εαυτόν σου και φύλαξε την ψυχή σου πάρα πολύ. Δεν λέγει πρόσεχε τον κόσμο, δεν λέγει πρόσεχε τον διάβολο, αλλά πρόσεχε τον εαυτόν σου. Όταν ο Κύριος προσήφθε το δια τους μαθητάς του, τι έλεγε? Πατέρα, δεν σε παρακαλώ ή να άρεις αυτούς εκ του κόσμου, αλλά να φυλάξεις αυτούς εκ του πονηρού. Τι θα πει να τους φυλάξεις? Να τους δώσεις τη δύναμη, τη χάρη σου να νικούν τον πονηρόν. Βλέπετε, δεν έρεται ο πονηρός από τον κόσμο. Πάλι η Γραφή λέγει, πάση φυλακή τήρη συν καρδίαν. Είναι παρόμοιο από πλευράς πνεύματος με το προηγούμενο του Δευτερονομίου. Με κάθε τρόπο φύλαγε την καρδία σου. Και λέγουν οι νηπτικοί πατέρες, δεν λέγει πάση φυλακή τήρησους οφθαλμούς, αλλά συν καρδία. Γιατί? Διότι αγαπητοί μου, δεν μπορούμε με κάθε τρόπο να φυλάξουμε τα μάτια μας. Όσο μπορούμε θα τα φυλάξουμε. Εκεί πράγματι δεν μπορούμε απολύτως. Γιατί? Διότι όταν περπατάμε στον δρόμο και ξαφνικά δούμε μπροστά μας κάτι το ανεπιθύμητον, πώς θα φυλάξουμε τα μάτια μας? Πρέπει να περπατούμε με ένα τυφλοπάνι. Πρέπει να βάλουμε βουλοκαίρι στα αυτιά να μην ακούμε τίποτε, ώστε δια των αισθήσεων να μην φτάνει τίποτα εις την ψυχή. Αυτό είναι αδύνατο. Γι' αυτό δεν λέγει η Γραφή, όπως ερμηνεύουν οι πτυχοί πατέρες, με κάθε τρόπο θα φυλάς τα μάτια σου ή τις αισθήσεις σου, αλλά θα φυλάς με κάθε τρόπο την καρδιά σου. Γιατί για αυτήν είμαστε υπεύθυνοι. Όχι δια τα αισθήσεις μας πάντοτε, αλλά δια αυτήν είμαστε υπεύθυνοι. Ώστε, όπως λέγει πάλι το Δευτερονόμιο, για να μην γεννηθεί, λέγει, πρόσχεσε αυτό και φύλαξον την ψυχή σου σφόδρα. Για να μην γεννηθεί μέσα στην ψυχή σου, στην καρδιά σου, ρήμα κρυπτών και πονηρών. Εκείνο που δεν βλέπουν οι άνθρωποι και εκείνο το οποίο στέκεται δόλιο θρέψ και θα σε προδώσει και θα σε ρίξει κάτω. Πρόσεχε λοιπόν, λέγει ο Θεός, πρόσεχε. Αλλά θα ήταν δυνατόν ποτέ να έδινε ο Θεός την εντολή πρόσεχε, εάν δεν είχε ο άνθρωπος την δυνατότητα να προσέξει? Άρα αγαπητοί μου, ας μη χαριζόμεθα εις τους εαυτούς μας. Μπορούμε να προσέξουμε.
Όταν ακούμε το επιχείρημα πολλές φορές από τους άλλους ή εμείς το λέμε ότι δεν μπορώ, τι να κάνω? Όχι αδελφέ μου, μπορούμε να προσέξουμε τον εαυτό μας και συνεπώς μπορούμε να σωθούμε. Σε κάθε εποχή, προσέξατε, σε κάθε εποχή μπορούμε να σωθούμε. Αλλά υπάρχει όμως και μία ακόμη πολύ ωραία σκηνή στη συνέχεια της διηγήσεως. Γι' αυτό ας δούμε και μία ακόμα σκηνή, είναι πολύ χαριτωμένη. Όταν ο αρχιφύλαξ, ο αρχιδεσμοφύλαξ, είδε ότι εσώθη, ότι οι κρατούμενοι πράγματι δεν έφυγαν, ο Παύλος και ο Σίλας δεν αντραπέτευσαν, όχι μόνο αυτό, αλλά έσπευσαν να πούν ότι μη φοβάσαι, όλοι είμαστε εδώ. Μη κάνεις το κακό αυτό στον εαυτόν σου. Εκείνος τότε συνεδίασε πολλά πράγματα. Ίσως και ο ίδιος δέδειξε μια βαναυσότητα, διότι βεβαίως ως αρχιδεσμοφύλαξ έπρεπε ως υπεύθυνος να ασφαλίσει τους κρατουμένους του, δεν θα συμπεριφέρεται φυσικά με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ, ούτε με το Γάντι. Όταν θα τους έβαζε το ξύλο ή στο πόδι, φυσικά δεν θα τους έλεγε με συγχωρείτε να σας βάλω όπως ακριβώς ο Τσαγκάρης δοκιμάζει παπούτσια σε έναν πελάτη. Όταν είδε όμως ότι αυτοί οι άνθρωποι σαν ασυνήθιστοι, σαν σπουδαίοι άνθρωποι, ότι η συμπεριφορά τους είναι άψογη, αντελήφθη ότι είναι άνθρωποι του Θεού και έπεσε στα γόνατα και λέγει «Κύριοι, τι με διποιεί να σωθώ? Κύριοι, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ?» Τι ωραίο πράγμα. Αν ξέρετε, κάθε αμαρτωλός και αποστάτης από το Θεό από εμάς, κάποτε του συνέβαινε ένα περιστατικό στη ζωή του και γύριζε με καθαρή καρδιά, αγνή, παρθενική καρδία προς τον Θεό και έλεγε «Κύριε, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ?» Όπως το είπε και ο ευνούχος της Κανδάκης, της Βασιλής, ο Αιθίος. «Κύριε, τι να κάνω για να σωθώ?» είπε στον Φίλιππον τον Διάκονο. «Τι να κάνω για να σωθώ?» Όπως είπαν τότε οι πρώτοι ακροατές του κηρύγματος του Πέτρου του Αποστόλου την ημέρα της Πεντηκοστής. «Τι να κάνουμε για να σωθούμε?» Αλλά βλέπετε ότι τραβάμε πολλά, πιστάμεθα πολλά, μυαλό δεν βάζουμε και δεν λέμε εις τον Θεό τι πρέπει να κάνουμε για να σωθούμε. Έρχονται σεισμοί, έρχονται καταποντισμοί, έρχονται απειλές πολέμου, έρχονται πανούκλες και καρκίνοι, έρχονται και έρχονται και οι άνθρωποι δεν μετανοούν. Τι κρίμα για μας τους ανθρώπους. Αλλά ωστόσο, ο θαυμάσιος αυτός άνθρωπος, θαυμάσιος, πραγματικά, έθεσε αυτό το ερώτημα εις τους Αποστόλους, οι οποίοι του είπαν πολύ απλά: «Πίστεψε εις το όνομα του Κυρίου Ιησού και θα σωθείς, και εσύ και το σπίτι σου». Προσέξτε μια λεπτομέρεια, «και εσύ και το σπίτι σου». Εάν η κεφαλή του σπιτιού φροντίζει για τη σωτηρία, τότε το σπίτι ολόκληρο είναι σωσμένο. Γιατί πραγματικά ο άνδρας είναι η κεφαλή του σπιτιού. Τώρα ξέρετε, γεννιόνται παιδιά με δύο κεφάλια, το ξέρετε? Γεννιώνται παιδιά με δυο κεφάλια, το ξέρετε? Το έχετε πάρει είδηση? Δηλαδή τέρατο θα μου πείτε. Ε, βέβαια. Όταν μέσα στο σπίτι σήμερα υπάρχουν δυο κεφάλια, του ανδρός και της γυναικός. Όταν η γυναίκα θέλει να έχει το δικό της επώνυμο, το δικό της μισθό, το δικό της κουμάντο και να κινείται κατά το δοκούν, δεν έχουμε δυο κεφάλια. Δηλαδή έχουμε τερατώδη μορφή της οικογενείας. Όπως θα εγενώντο παιδιά, εκεί θα μας έκανε εντύπωση και θα τρέχαμε να ερευνήσουμε το φαινόμενο. Γιατί θα εγενώντο παιδιά με δύο κεφάλια, τερατώδη όντα? Και όμως εμείς ήδη δημιουργούμε τερατώδεις καταστάσεις, όπως είναι η σημερινή αμβλωτική, πραγματικά εξαμβλωτική οικογένεια, αν μπορούμε να μιλάμε πια για την οικογένεια από εδώ και μπρος. Όμως ο Απόστολος λέγει να πιστεύσεις εις τον Κύριον Ιησούν και εσύ και ο οίκος σου. Και πράγματι, μετά από αυτό, το απεδέχθη πλήρως, επίστευσε. Επήρε τους Αποστόλους στο σπίτι του, οι οποίοι ελάλησαν αυτό και εις τους οικείους του, των λόγων του Κυρίου. Δηλαδή έγινε μια κατήχηση και εν συνεχεία ευαπτίστη ο αρχιδεσμοφύλαξ και όλο το σπίτι του. Τρία πράγματα δηλαδή συνέβησαν: επίστεψε, εκατηχήθη
το σπίτι ολόκληρο και ευαπτίστη. Τρία πράγματα. Να, αγαπητοί μου, μια πάρα πολύ ωραία εικόνα οικογενειακής ευσεβείας. Όλο το σπίτι πίστεψε, κατηχήθηκε, βαπτίστηκε. Μήπως έχουμε κι εμείς ανάλογες εικόνες στη ζωή μας? Βεβαίως, θα λέγαμε. Όλοι πιστέψαμε μέσα στο σπίτι μας, όλοι βαπτιστήκαμε μέσα σε ένα σπίτι, είμαστε όλοι βαπτισμένοι. Και όλοι έχουμε ακούσει τον Λόγο του Θεού. Συνεπώς έχουμε σωθεί. Το πιστεύουμε έτσι? Αγαπητοί μου, βεβαίως βαπτιστήκαμε, βεβαίως. Αλλά μην ξεχνάμε ότι το θέμα του βαπτίσματος δεν είναι το τέλος της σωτηρίας μας, αλλά είναι η αρχή της σωτηρίας μας. Όπως το βάπτισμα είναι η πύλη της Βασιλείας του Θεού, η πύλη της Εκκλησίας, δια της οποίας πύλης εισερχόμεθα εις την Εκκλησία, εις την Βασιλεία του Θεού, έτσι θα έλεγαμε είναι η αφετηρία, είναι η πύλη. Αλλά πύλη δεν θα πει παρά τώρα μπαίνω, τώρα αρχίζω. Πολλές φορές νομίζουμε ότι η ζωή μας φραγιζομένη με το βάπτισμα τελείωσε. Όχι, αγαπητοί μου. Αντιθέτως, πρέπει να προσθέτουμε πίστην διαρκώς μετά το βάπτισμα. Κατά μείζωνα λόγο που έχουμε και τον ήπιο βαπτισμό. Αλλά και θα πρέπει ακόμη, αν θέλετε, και η κατήχηση διαρκώς να αυξάνει. Να ακούμε διαρκώς τον Λόγον του Θεού. Έτσι, όταν έχουμε μία διαρκή κατήχηση στο σπίτι μας, τι ωραίο πράγμα να διαβάζουν όλη την Αγία Γραφή, ακόμη στο τραπέζι ή σε κάποια ξεχωριστή ώρα, ή αν δεν έχουμε την ξεχωριστή αυτή ώρα, την ώρα του γεύματος ή του δείπνου, όλοι μαζί πριν σκοθούμε από το τραπέζι μας, να διαβάσουμε κάτι από την Αγία Γραφή και από το Λόγο του Θεού γενικά. Να διαβάσουμε κάτι. Ο νοικοκύρης του σπιτιού, η κεφαλή του σπιτιού, ή η μητέρα, ή όποιος άλλος δύναται, ή ένα παιδί ίσως, αν πηγαίνει σχολείο κλπ, να πούν δύο λόγια πάνω σε αυτό που διαβάστηκε. Αυτή η κατήχηση πρέπει να γίνεται κάθε μέρα. Όπου και στο ναό ακόμη θα πηγαίνουμε. Και θα ακούμε και κήρυγμα. Δεν μπορούμε να πούμε τα μάθαμε. Δεν μπορούμε να πούμε κατηχηθήκαμε. Η θεολογία δεν τελειώνει ποτέ. Ποτέ δεν τελειώνει. Πρέπει διαρκώς να κατηχούμεθα. Σε αυτήν την κατήχηση τη διαρκή θα έχουμε αύξηση πίστεως. Διαρκή αύξηση πίστεως. Και τότε θα έχουμε ανανέωση του βαπτίσματος. Αυτό που σήμερα έχουμε ανάγκη σαν οικογένειες. Να ανανεούμεθα διαρκώς όλοι εις το βάπτισμα. Και όταν έτσι αυτά συμβαίνουν, τότε όπως μας λέγει εδώ το Ιερόν Κείμενον, τότε η Γαλιάσατο, ο αρχιδεσμοφύλαξ, πανική πεπιστευτό στο Θεό. Χάρηκε μόνο του το σπίτι, πανική μόνο του το σπίτι. Και τότε, αγαπητοί μου, έρχεται η βαθιά και αναφέρεται η ειρήνη μέσα στο σπίτι. Η βαθιά του Χριστού χαρά. Τότε μπορούμε να μιλάμε για ευτυχία, για οικογενειακή ευτυχία. Όταν θα έχει εγκαθιδρυθεί ο Χριστός μέσα στο σπίτι μας. Όταν το κέντρο του σπιτιού μας είναι ο Χριστός, η σωτηρία, το Άγιον Ποτήριον και το Άγιον Δισκάριον, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Όταν αυτά έχουν αρχίσει, όχι όταν θα έχουμε παντρευτεί και θα έχουν περάσει μερικά χρόνια και που ίσως θα πούμε ας χαρούμε μερικά πράγματα και μετά βλέπουμε παρακάτω. Τι να χαρούμε, αδελφοί μου, την αμαρτία. Η αμαρτία δίνει χαρά. Πρέπει πολύ πριν ξεκινήσουμε να βάλουμε τα θεμέλια του γάμου, θα πρέπει να έχουμε καταρτιστεί. Ξέρετε ότι ο ναός του Σολομώντος πως χτίστηκε? Δεν ακούστηκε καλέμι και σφυρί στον τόπο της οικοδομής. Ούτε ένας κρότος δεν ακούστηκε, ούτε ένας θόρυβος. Ελατομούντο οι πέτρες μακράν στο λατομείον. Μετεφέροντο και τοποθετούντο μόνον. Τούτο κατ' εντολήν του Θεού. Που σημαίνει, θέλεις να θεμελιώσεις το σπίτι σου, την οικογένειά σου, πρέπει κάπου μακριά να έχεις λατομήσει
τις πέτρες της υπάρξεώς σου. Δηλαδή, στα πρώτα σου χρόνια. Όταν είσαι νέος άνθρωπος, θα φτιάξεις τους νύθους, τους θεμελίους του μελλοντικού σου γάμου, του οικοδομήματος του μελλοντικού σου γάμου. Και τότε, τότε πραγματικά, αυτό το θεμέλιο που λέγεται οικογένεια ορθώνεται σε ναό. Πράγματι, σε ζωντανή εκκλησία του Θεού. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσα, επί και της μνήματι ζωή παρισάμενος.